όχημα ικανοποιήσεως πολιτικών επιδιώξεων. Εμείς είμαστε τεταγμένοι στο υπηρεσιακό μας καθήκον. Προσπαθούμε να το επιτελούμε κατά τρόπο άψογο, σε ένα κλίμα ενότητος και ηρεμίας, που είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας, της ομαλής λειτουργίας ενός ανωτάτου δικαστηρίου. Όσοι επιχειρούν να διαταράξουν αυτό το κλίμα ενότητος και ηρεμίας το οποίο επικρατεί στο δικαστήριο, προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία στη δικαιοσύνη και τη βλάπτουν σε μια κέρια σημασίας χρονική περίοδο για την πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η μόνη υπόθεση που έχει να δικάσει το δικαστήριο αυτή η υπόθεση των τηλεοπτικών μέσων. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, σε εξίσου σοβαρές υποθέσεις είναι εκκρεμής στο δικαστήριο. Έχουμε τους μισθούς, έχουμε τις συντάξεις, έχουμε την κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Και το καθήκον το δικό μας ως δικαστών είναι να πιάσουμε το σφιγμό της ελληνικής κοινωνίας και να μπορέσουμε με τις αποφάσεις μας και την άψογη τήρηση της διαδικασίας, ώστε να μήπως τυχόν δώσουμε κάποια ελπίδα, μία όθηση προς τα εμπρός της κοινωνίας να λύσει κάποια από τα προβλήματά της. Θέλω να θυμίσω πώς η μάχη έδωσε αυτό το δικαστήριο για να μην μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις. Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε μέχρι τώρα το δικαστήριο και θα συνεχίσει να το επιδεικνύει αυτό. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Κύριε Πρόεδρε, δύο όμως συνάδελφοί σας δικαστικοί έχουν καταγγείλει, έχουν κάνει καταγγελίες. Σας απήντησα ότι αυτοί οι οποίοι πράττουν αυτά είναι οι ελάχιστοι. Μια μειοψηφία που προσφέρει πολύ κακή υπηρεσία στο κλίμα ενότητας. Η επόμενη συνεδρίαση του ΣΤΕ για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Πότε βλέπετε να γίνεται, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι ίσως επιδιωκτεί μια καθυστέρηση. Αφήστε με να απαντήσω, κυρία. Παρακαλώ. Λέτε να σας πει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας να εξαγγείλει πότε θα κάνει διάσκεψη μιας υποθέσεως. Εγώ έχω μία ευθύνη. Έχω μία ευθύνη να μην χειραγωγούνται οι δικαστές μου προπαραμονή στις διασκέψεις. Θα καθίσουν ήρεμοι σε ένα τραπέζι να πάρουν μια απόφαση. Εγώ αυτά τα τίμια πράγματα ξέρω και πηγαίνω σπίτι μου και κοιμάμαι ήσυχος. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η χειραγώγηση. Τώρα νομίζω ότι είναι τόσο σαφές ώστε δεν χρειάζεται να σας δώσω καμία εξήγηση. Θα πέσει μαύρο και μετά θα συνεδριάσει το δικαστήριο. Το δικαστήριο κινήθηκε με πολύς γρήγορες κινήσεις και από το Μάιο συνεχίζει να ασχολείται με ασφαλιστικά μέτρα τα οποία τα εκδικάζει και εκδίδει αποφάσεις ως τάχιστα. Υπάρχει κίνηση να πέσει μαύρο και μετά να συνεδριάσει το ΣΤΕ. Τώρα είναι πράγματα που μπορείτε να ρωτήσετε έναν πρόεδρο του δικαστηρίου. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του ΣΤΕ, τον κύριο Νίκο Σακελαρίου, είπε πολλά και σημαντικά.